Υπουργός, υπουργός. Να ευχηθώ πολλά για την ονομαστική σας γιορτή. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω είναι η πρώτη εκπομπή που κάνετε. Ναι, η πρώτη, ελπίζω να μην είναι η τελευταία. Όχι. Εντάξει, είμαι γουρλής και θα έχετε πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι. Γιατί μας το είχε πει και ο Κακλαμάνης στην προηγούμενη, στην πρωινή ενημέρωση, ότι είμαι γουρλής και μετά από δύο μήνες μας κόψαν τότε. Γι' αυτό τα φοβάμαι, τα φοβάμαι. Στο τέλος της περίοδου, όταν είναι, θα κάνουμε τον απολογισμό. Έγινε, κύριε Μανατίδη. Να σας πω, κύριε Μανατίδη, αυτή η ιστορία στη Θεσσαλονίκη μας πόνεσε πάρα πολύ, μας ζόρισε πάρα πολύ και για πάρα πολλούς λόγους. Πολιτικά όμως, θέλω τη δικιά σας εκτίμηση τώρα και το πώς η κυβέρνηση είδε αυτή την ιστορία. Κύριε Ρουβανίδη, επειδή ακριβώς ήμουνα και στις εκδηλώσεις αυτές οι οποίες γίνανε και στην Αγία Σοφία και στο Λευκό Πύργο, όπου έφτασα με τα πόδια, έφτασα 5 λεπτά αργότερα μετά από το γεγονός. Συμμετείχα κανονικά στην υποστολή της σημαίας, επικοινώνησα με τον Δήμαρχο αμέσως μετά αν χρειάζεται κάποια βοήθεια, ενημερώθηκα για το γεγονός. Εξέφρασα βέβαια την καταδίκη μου και την συμπαράστασή μου και ότι ήθελε να το βοηθήσω. Σε σχέση με τα πολιτικά, κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται μια υφέρπουσα που υπήρχε παλιότερα αντίληψη και ρητορική κάτω, η οποία έλεγε ότι αυτοί θα πρέπει να τιμωρηθούν ή δεν είναι Έλληνες ή κλπ. Έσκασε επάνω σε μια συγκεκριμένη ακραία ομάδα η οποία φασιστική και άναδρη επίθεση πραγματοποίησε μια φασιστική και άναδρη επίθεση στον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει καμία σχέση με το ποντιακό κίνημα. Θεωρώ ότι οι λόγοι που ήταν είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, είναι μια ακραία ομάδα φασιστικής αντίληψης η οποία ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ήταν από την άποψη πολύ καλό το ότι ξύπνησε τα αντανακλαστικά, τα δημοκρατικά των Θεσσαλονικαίων, των κοινωνιών και των πολιτικών κομμάτων, έτσι ώστε να σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι σε αυτό το οποίο έχει συμβεί και δεν πρέπει να ξανασυμβεί στην Ελλάδα. Και στη Θεσσαλονίκη ειδικά, που έχουμε ακόμη μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε τέτοιες ενέργειες. Κύριε Μανατίδη, θα έπρεπε να περιφρουρηθεί περισσότερο αυτή η ιστορία, πιστεύετε, ή από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε πιο. Πιο υποψιασμένοι. Διότι... θα πρέπει αντιλήψεις και απόψεις που ακούγονται και στο δημόσιο ειδικά λόγο θα πρέπει να καταδικάζονται και να χαρακτηρίζονται, να στιγματίζονται αν θέλετε αμέσως και ανάλογα. Δεν μπορώ να βλέπω ή να ακούω απόψεις ότι καλά του κάνανε ή τον άλλον καλά. Αυτό πρέπει να κοπεί αμέσως. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία στο δημόσιο λόγο το εκφράσαν αυτό και κατατάσσονται αυτόματα κατ' εμέ σε μια φασιστική νοοτροπία. Έχω πει ότι δεν μπορεί τώρα στο 2018 να ξαναερχόμαστε στα ιδανικά του γαλλικού διαχωτισμού, το οποίο ότι είχατε διαπέρασε τις κοινωνίες μας και το έχουμε κάνει πράξη. Ότι θα υπερασπίζουμε το δικαίωμά σου στην ελευθερία του λόγου και στο ό,τι θέλεις. Να έρθω και στην ελευθερία. Και προσκεκλημένος. Και όπως ακούσατε, κυρία Σταχυδίδη, προσκεκλημένοι είμαστε. Βεβαίως. Δεν υπήρχε όμως κάτι, ειδικά στη συγκέντρωση που ήταν πάνω. Στην Αγία Σοφία. Αυτό σημαίνει ότι είναι και αποθρασιμένο. Έχουν αποθρασινθεί κιόλας για να μπορούν να λειτουργούν έτσι σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Πάει να πει ότι ή έχουν πλάτες, ή έχουν κότσια. Ή... δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή πρέπει να βρούμε ένα λόγο. Δεν γίνεται ξαφνικά. Δηλαδή. Στο αστυνομικό κομμάτι και όσοι διέπραξαν αδικήματα, προφανώς θα υπάρχει τιμωρία. Από εκεί και μετά όμως εμένα με ενδιαφέρει το πολιτικό, το οποίο εμένα, να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις οι οποίες. Δεν θα αφήνουν να υπάρχουν τέτοιες αντιλήψεις στην κοινωνία. Κύριε Μανατίδη, ένα τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Βέβαια είναι από τα πολύ σημαντικά και κλείνω εδώ γιατί είναι τηλεφωνική επικοινωνία. Θα τα πούμε για από κοντά φυσικά. Με τη διαπραγμάτευση ό,τι αφορά στους γείτονες, κάει και η ονομασία που ακούστηκε και διέρευσε. Οι διεργασίες και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Θα γίνουν και την Πέμπτη και την Παρασκευή, 24 με 25 Μαΐου. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες ήταν στο τραπέζι από τον προσωπικό απεσταλμένο του Γενικού τον κύριο Νίμιτς και νομίζω ότι εκεί θα κοιμανθούμε σε εκείνη την προτάση. Μάλιστα. Σε λεπτομέρειες καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να πω και ούτε θα μπω. Κατανοώ. Θα μπούμε σε εκείνη την προτάση. Υπάρχει η κατανόηση πιστεύω σε μεγάλο βαθμό το ότι η ονομασία αυτή πρέπει να είναι έργο όμνης όπως λέμε και στην άλλη πλευρά, γιατί ακριβώς γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει αναγκαιότητα να υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα είναι βιώσιμη, δεν θα αφήνει διενέξεις, θα έχει σταθερότητα και δεν θα αφήνει χώρους όπου ή ασάφειες όπου στο μέλλον μπορεί να διενέξει. Πρέπει να το έχει κακοφορμήσει.
και όσοι αμέσως βγαίνουν ή βγαίνουν απέναντι κάνουν κακό. Οι ακροβασίες πρέπει να τελειώσουν. Δεν μπορεί οι εσωτερικές αντιθέσεις. Όταν έχεις διαρροές όμως και οι άλλοι κάνουν ακροβασίες. Οπότε ή σταματήστε τις διαρροές για να σταματήσουν και άλλες ακροβασίες. Κάτι φταίει εδώ. Εντάξει, οι διαρροές όμως δεν ήταν από την ελληνική πλευρά. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρατίδη. Ευχαριστώ για τις ευχές. Και πάλι χρόνια πολλά, κύριε Ερβανίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.